Επανήρθαμε, φίλοι μου, με το θέμα που ήδη προανήγγειλα, μαθησιακές δυσκολίες, αλήθειες και μύθοι. Η μερίδα με θέμα η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας σε απλά ελληνικά διοργανώνει το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με την Διαταραχή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 10 με 3 το μεσημέρι. Κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Φουντουλάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους. Να είστε καλά. Και από ό,τι είδα στο βιογραφικό σας, έχετε 3 χρόνια ιατρείο, κάνει ιατρείο μαθησιακών δυσκολιών στο ΑΧΕΠΑ, σωστά? Το λέω αυτό, κύριε Φουντουλάκη, γιατί οι άνθρωποι που έχουν την εμπειρία είναι πολύ διαφορετικό από την επιστημονική προσέγγιση ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Είναι αλλιώς να έχεις δηλαδή και την εμπειρία από άτομα τα οποία έχεις δει. Δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ανθρώπινη διάσταση όλων αυτών των προβλημάτων είναι αρκετά διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται στα βιβλία ή το συζητάμε σε επιστημονικά συνέδρια. Και ακριβώς αυτή η ανθρώπινη και πραγματική διάσταση είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μεθαύριο να δώσουμε στο κοινό όσον αφορά τις μαθησιακές διαταραχές, ειδικότερα την λεγόμενη διαταραχή προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτό εντάσσεται μέσα στις μαθησιακές δυσκολίες? Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας χώρος αναπτυξιακών προβλημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει μια ομάδα από αλληλοεπικαλυπτόμενες καταστάσεις. Άρα απαιτείται εμπειρία για να διαπιστώσει και να διαγνώσει ο κάθε ψυχίατρος ή δεν ξέρω ποια άλλη ειδικότητα μπορεί να παρακολουθήσει, αναπτυξιολόγος ή οτιδήποτε, το τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί? Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται μόνο εμπειρία, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται επιμονή. Και βεβαίως πράγματα που δεν υπάρχουν στη χώρα μας, όπως είναι υποδομή. Ναι, θα μιλήσουμε σιγά σιγά, σας διακόπτω, γιατί μετά θα πάμε σε αυτό. Να τα πάρουμε από την αρχή για να κατανοήσει και ο κόσμος. Διαβάζω εδώ για την ημερίδα. Η παιδοψυχίατρος Αναστασία Μπέκα θα αναπτύξει την ενότητα που απαντά στο πρώτο με ερώτημα. Τι είναι και τι δεν είναι όταν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, για διαταραχές αυτού του τύπου? Είπατε, αναφέρατε ήδη το σύνδρομο, να το πω, της υπερκινητικότητας. Να σας πω κάτι πολύ απλό και συγκεκριμένο. Κάθε παιδί έχει διαφορετική επίδοση στο σχολείο. Το ότι κάποιο παιδί δεν τα πηγαίνει καλά δεν σημαίνει δε και καλά ότι έχει μαθησιακή διαταραχή. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν στο σχολείο για συγκεκριμένους λόγους. Ας πούμε τα παιδιά που έχουν δυσλεξία μπερδεύουν το 3 με το ε. Και ξέρω ότι πρέπει να μην γράφουν, να μιλάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, όλα, έχουν, ναι. Έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Και αυτό έχει σημασία, διότι αλλιώς θα αντιμετωπίσεις ένα παιδί το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, ένα συγκεκριμένο έλλειμμα, και εντελώς διαφορετικά θα αντιμετωπίσεις ένα παιδί το οποίο έχει ένα γενικευμένο έλλειμμα ή δεν έχει καθόλου. Ναι, και αυτό το λέω πρόβλημα. Από εμπειρία γονιών πλέον που έχω μιλήσει μαζί τους, οι οποίοι μου λένε ότι δεν φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Το δεν φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά είναι κακός ή κακιά μαθήτρια ή κακός μαθητής, κάτι μπορεί να κρύβει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν απαντιέται. Δηλαδή για το συγκεκριμένο παιδί πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη εκτίμηση. Σωστά. Δεν εξατομικευμένα είναι όλα αυτά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί έτσι γενικά. Αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθηθούν από ένα σύστημα το οποίο αναγνωρίζει που υπάρχει το πρόβλημα και έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την παρέμβαση την οποία πρέπει. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε, εντάξει, δεν είναι προφανώς και ο μόνος τομέας στον οποίο υπολοιπόμαστε, είμαστε πίσω, σωστά, και δεν λειτουργούμε, σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας είναι μάλλον ανοχήρωτη. Έτσι. Και θα έλεγα και εκτός από λίγες εξαιρέσεις συναδέλφων που ξέρω και οι οποίοι τρέχουν δομές και προγράμματα τα οποία... Τα παρακολουθούν και... Ναι, θα έλεγα ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις που γίνονται από το κράτος είναι στην καλύτερη περίπτωση άτσαλες. Και... Επειδή, κύριε Φουντουλάκη, στις εκπομπές μου θέλω να δίνω και ένα, να έχουν και ένα χρηστικό περιεχόμενο πέρα από το ενημερωτικό περιεχόμενο. Ας πάρουμε τα πράγματα πριν φτάσουμε στο κράτος. Να ρωτήσω καταρχάς, οι γονείς, εφόσον επισκεφτούν έναν ειδικό ο οποίος διαγνώσει ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια προβλήματα που θέλει να τα ψάξει ή να τα διερευνήσει, μπορούν από την πλευρά τους να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο? Δηλαδή, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θέλουν ειδική αντιμετώπιση, θέλουν ευγένεια, θέλουν πιο αυστηρότητα, θέλουν τι θέλουν? Καταρχήν, εδώ θα επιστήσω την προσοχή σε όλους τους γονείς στο τι βρίσκουν στο ίντερνετ, στο τι βρίσκουν στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο θα βρουν μία τεράστια γκάμα από γοητευτικές θεωρίες, προσεγγίσεις, συζητήσεις για διατροφικά θέματα, μέχρι και για τα εμβόλια έχει συζητηθεί κακώς.
Έτσι. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, εναλλακτικές διαγνώσεις, περίπλοκες έτσι, γοητευτικές, ιδεολογικές ερμηνείες. Και όλα αυτά το μόνο το οποίο κάνουν είναι να αυξάνουν το πρόβλημα, διότι μετατοπίζουν το ενδιαφέρον και την εστίαση των γονιών από το πρόβλημα σε κάτι άλλο. Έτσι, και χάνεται απλά χρόνος. Οι γονείς, εάν, όπως και οι δάσκαλοι, έτσι, εάν δουν ότι ένα παιδί έχει κάποια δυσκολία, θα πρέπει να απευθυνθούν σε μία από τις υπηρεσίες ή έναν από τους ειδικούς οι οποίοι υπάρχουν. Ευτυχώς είναι αρκετοί, δυστυχώς είναι ανομοιογενώς διασπαρμένοι στη χώρα. Δηλαδή στην επαρχία δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ευτυχώς δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη. Αφού λοιπόν αποταθούν σε κάποιο ειδικό ο οποίος θα αξιολογήσει το παιδί και θα αξιολογήσει και το πρόβλημα, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, η οποία βεβαίως είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παιδιού και των προβλημάτων του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι βλέπουν στο ίντερνετ. Νομίζω πολύ αυτό ισχύει για όλους μας, γιατί και εγώ κάτι συμβαίνει από ιατρικής πλευράς. Μπαίνω στο ίντερνετ να πάρω πληροφορίες και τις περισσότερες φορές πανικοβάλλομαι χωρίς ουσιαστικά να πάρω την πληροφορία που ίσως αντιστοιχεί στο δικό μου πρόβλημα. Αυτό είναι μια γενικότερη, έτσι, νομίζω, επισήμανση. Επομένως, δεν μπορεί να είναι καθοριστικός ο ρόλος των γονέων, πρέπει να είναι συμπληρωματικός από ό,τι καταλαβαίνω. Οι γονείς μόνοι τους, εφόσον υπάρχει κάποια μαθησιακή διαταραχή, μόνοι τους δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Χρειάζονται σίγουρα τη βοήθεια κάποιου επαγγελματία και χρειάζονται στοχευμένη, εξειδικευμένη παρέμβαση, εξειδικευμένη υποστήριξη και θεραπεία. Ας έρθουμε τώρα στα σχολεία. Εκεί γνωρίζω παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι γονείς, γιατί δεν γνωρίζουν οι δάσκαλοι και δεν αναγνωρίζουν καθόλου ότι το συγκεκριμένο παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να λειτουργούν πανομοιότυπα με τον τρόπο που λειτουργούν με τα υπόλοιπα παιδιά. Εδώ λοιπόν έρχονται οι υποδομές και τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική εκπαίδευση. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιούνται και δεν θα λέγα κάνουν διάγνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί είναι διαφορετικό. Και έχουν και την πρόθεση και τη διάθεση να βοηθήσουν και το παιδί και την οικογένειά του. Από εκεί πέρα οι υποδομές δεν τους βοηθούν πάρα πολύ. Και βέβαια τώρα με την οικονομική κρίση ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν κάποια ειδικά σχολεία για πολύ βαριές περιπτώσεις, αλλά θα έλεγα ότι για τις πιο ελαφρές καταστάσεις θα είχαν τη μεγαλύτερη αλλαγή από κάποια παρέμβαση, εκεί μάλλον δεν είμαστε πολύ καλά σαν κράτος. Πάντως εγώ αισθάνομαι ότι οι οικογένειες που έχουν τέτοια θέματα είναι λίγο μόνες και ή πρέπει να έχουν αρκετά χρήματα για να αντιμετωπίσουν ιδιωτικά μια τέτοια κατάσταση. Τονίζω και το θέμα ειδικότερα στην επαρχία. Διότι η επαρχία είναι τα 2/3 της χώρας. Mm-hmm. Έτσι. Αν βάλεις... Επαρχία λέτε και τη Θεσσαλονίκη για να διευκρινίσουμε. 3,5 Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι επαρχία και η Θεσσαλονίκη σε πάρα πολλά θεσμικά δεδομένα. Να ρωτήσω τι γίνεται με τους ενήλικες. Εντάξει, όλοι εστιάζουμε στα παιδιά, κύριε Φουντουλάκη, αλλά να ρωτιέμαι, το παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες, τι είδους ενήλικας γίνεται, τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Αν σας πω ότι δεν ξέρουμε καλά-καλά και δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες, γιατί πολύ λίγοι ενήλικες με μαθησιακή διαταραχή πηγαίνουν να ζητήσουν βοήθεια. Συνήθως πηγαίνουν να ζητήσουν βοήθεια εφόσον υπάρχει κάτι άλλο, μια κατάθλιψη, οτιδήποτε, κάποιο πρόβλημα. Άρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς εξελίσσονται μετά τα 20, 25, 30, δεν ξέρουμε, και βιβλιογραφικά δηλαδή. Επίσης ο ενήλικας έχει πάρει ένα δρόμο. Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν σχέση, από ιατρικής πλευράς μιλάω βιολογικά, με ορίμανση ή υπάρχουν και θα υπάρχουν και το μόνο που μπορεί να βελτιωθούν με συγκεκριμένους τρόπους. Κοιτάξτε, όσο πιο συγκεκριμένο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο πολύ υπάρχει ένα βιολογικό υπόστρωμα. Ας πούμε, για τη δυσλεξία είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι υπάρχει ένα βιολογικό υπόστρωμα, το οποίο δεν το ξέρουμε. Μέχρι και γονίδια έχουν προταθεί, αλλά Δεν αποδείχθηκε. Υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία έχουν ένα χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον, ένα δύσκολο κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον. Σε αυτά τα παιδιά πιθανότατα να μην υπάρχει καμία νευροβιολογική διαταραχή, να είναι καθαρά ψυχοκοινωνικού τύπου το πρόβλημά τους.
φύγαμε τώρα από τις μαθησιακές διαταραχές αυτές καθ' αυτές. Μπήκαμε στο γενικότερο πρόβλημα. Λέτε ότι χρειάζεται και μια ψυχολογική προσέγγιση για να δούμε και ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο για να δούμε ακριβώς εάν μπορεί να οφείλονται εκεί οι οποιασδήποτε δυσκολίες εμφανίζει το παιδί. Κοιτάξτε, τονίζω αυτό που είπα από την αρχή, ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση, αποτίμηση. Απλώς, κύριε Φουντουλάκη, υπάρχει. Και παρέμβαση στο παιδί και στην οικογένεια, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα και στις ανάγκες. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, θα σας το λένε κιόλας και στις προσωπικές σας έτσι, σχέσεις, ότι πολλές φορές εμείς, ο κόσμος γενικότερα, υπερτιμούμε ή υποτιμούμε αντίστοιχα το ψυχολογικό υπόβαθρο ή ψυχολογικό και κοινωνικό, να το πω έτσι, υπόβαθρο, το οποίο, περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη ενός παιδιού, ενός ατόμου. Πολλές φορές, δηλαδή, εσείς, οι ψυχίατροι εννοώ, δίνετε διάσταση μόνο από την δική σας σκοπιά. Δηλαδή, αυτό, φταίει το περιβάλλον, φταίει το ένα. Ενώ πολλές φορές η ρίζα είναι όντως βιολογική σε πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε, το περιβάλλον είναι καθοριστικό. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα βιολογικό ταλέντο ή μια βιολογική, ας το πούμε, μειονεξία. Ανικανότητα, ναι. Ναι, η ανικανότητα είναι το αποτέλεσμα της μειονεξίας. Και το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα σου καθορίσει εάν το ταλέντο σου εξελιχθεί σε υψηλή απόδοση και αν η βιολογική σου μειονεξία θα εξελιχθεί σε αναπηρία. Σωστά, λείπει... αλλά μιλάμε για το τι υπάρχει όμως. Έχεις το ναι, υλικό, κοιτάξτε, το δεδομένο. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν σου λείπει ένα δάχτυλο του χεριού και αποφασίσεις να γίνεις πιανίστας, είναι ένα θέμα. Μπορείς να γίνεις όμως σχεδόν οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέω ότι το περιβάλλον, οι αποφάσεις, είναι αυτές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την εξέλιξη. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές φορές οι καλύτερες προθέσεις και τα αποτελέσματα είναι αντίστροφα. Για παράδειγμα, δεν είμαι σίγουρος, και το λέω αυτό από καθαρά επιστημονική πλευρά και όχι από πλευρά πολιτικής ή από πλευρά από διαδικαστικής πλευράς, δεν είμαι σίγουρος σε έναν κόσμο που βασίζεται στο γραπτό λόγο, δεν είμαι σίγουρος για το εάν είναι σωστό παιδιά με δυσλεξία να μην δίνουν γραπτές εξετάσεις. Το ότι θα πρέπει να αξιολογούνται διαφορετικά ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Αλλά το να πεις στο παιδί αυτό ότι ξέρεις κάτι, δεν θα δώσεις γραπτές εξετάσεις, σε έναν κόσμο που είναι... Άρα λέτε ότι και στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να εκπαιδεύονται με τον κατάλληλο τρόπο όσο πρέπει μπορούν. Πρέπει να εκπαιδεύονται με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν μέσα στο περιβάλλον. Και στο βαθμό που δεν μπορούν, εκεί θα πρέπει να υποστηριχθούν, να βοηθηθούν κλπ. Μάλιστα. Αλλά δεν θα πρέπει πάρα πολλές φορές να είμαστε εύκολοι στις αποφάσεις. Διότι οι εύκολες αποφάσεις οδηγούν σε λάθος αποτελέσματα πολλές φορές. Κύριε Φουντουλάκη, όλα αυτά θα αναφερθούν στην ημερίδα η οποία διοργανώνεται, είπαμε, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 3 το απόγευμα. Νομίζω είναι αρκετές ώρες έτσι ώστε να αναφερθούν πολλά και διαφορετικά θέματα. Αφορά μόνο επιστημονικό προσωπικό Από όσο ξέρω είναι ανοιχτή. Ανοιχτή. Μπορεί να έρθουν και γονείς δηλαδή. Βεβαίως, υπάρχει ένα αντίτιμο στην είσοδο, το οποίο είναι συμβολικό από όσο ξέρω. Αλλά είναι ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα βλέπω ότι έχει πολύ ωραία θεματολογία και ελπίζω κατανοητή και για τον πολύ κόσμο. Είναι 18 Οκτωβρίου λοιπόν στο Αμφιθέατρο 2 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου. Είναι το κόκκινο κτίριο πάνω στην οδό Πανεπιστημίου απέναντι από το... Και είστε ο βασικός συντονιστής και εισηγητής σας. Εγώ είμαι συντονιστής στο πρώτο μέρος. Δεν θα μιλήσω εγώ, είναι άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί. Από μένα. Άρα την επόμενη φορά θα σας καλέσουμε για ποιο θέμα, κύριε Φουντουλάκη, που είστε πιο ειδικός, για πείτε μας. Για ποιο θέλετε. Για ποιο θέλουμε. Αυτό είναι γεγονός, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε και με την πολιτική, επομένως δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε αυτό. Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, λέτε, από αυτό που παρακολουθείτε, τον τρόπο που μιλάνε, τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Κοιτάξτε, τηλεψυχιατρική και τηλεϊατρική δεν είναι σωστό να κάνουμε. Υπήρξε κάποιος συνάδελφος ο οποίος. Έκανε μια τηλεψυχανάλυση κάποια στιγμή του κυρίου Βαρουφάκη. Τώρα εγώ γνωρίζετε ότι πολιτικά δεν έχω καλή άποψη για τον κύριο Βαρουφάκη, άλλωστε είναι γνωστό ότι πολιτεύτηκα σε άλλο χώρο. Καλά, δεν σημαίνει. Μπορεί να είσαι σε άλλο χώρο και να έχεις προσωπική άποψη για κάποιον. Και μπορείς να έχεις και προσωπική άποψη. Είναι αντιδεοντολογικό να κάνει κάποιος επιστημονικές κρίσεις από απόσταση.
Ιστορικά γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις τύχες εθνών είχαν διάφορα νοσήματα, ψυχοπαθολογία. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι ο Κένεντι την εποχή της κρίσης στην Κούβα έπαιρνε αμφεταμίνες γιατί είχε κατάθλιψη λόγω νόσου Άντισον. Ξέρουμε ότι ο Ρίγκαν τα τελευταία χρόνια που ήταν πρόεδρος μάλλον είχε Αλτσχάιμερ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Εκ των υστέρων, βέβαια, βγαίνουν όλα αυτά τη φορά, ο κύριος Παρασκευάς Αυγερινός έχει δηλώσει στην Καθημερινή και στο βιβλίο που έγραψε ότι πρωθυπουργός της χώρας έκανε βαριά καταθλιπτικά επεισόδια και ήταν σε θεραπεία με λίθιο. Και παρόλα αυτά και τα έθνη προχώρησαν και και οι προσωπικότητες διέπρεψαν, αυτό να το πούμε, για όλους για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες. Έτσι, και μίλησα για ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν ιστορία. Mm-hmm. Δεν μίλησα για ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν. Άρα μας αφήνετε με ένα ευχάριστο και αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Φουντουλάκη. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει, αρκεί να ξέρει τα όρια του και τις δυνατότητές του. Και μερικές φορές η προσφορά βρίσκεται και στο σημείο όπου οθείς τα όρια σου λίγο παραπέρα από εκεί που μπορείς εσύ και που μπορούν και οι άλλοι. Αρκεί να μην μας σταθούν πολύ τα όρια μας παραπέρα, όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Κύριε Φουντουλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ.